οι εκλογές στην Κεντρική Επιτροπή ήταν, ας πούμε, το αποτέλεσμα της πορείας και των προσπάθειών μου μέσα στο κίνημα τα τελευταία χρόνια. Και ευχαριστώ πραγματικά όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που βρέθηκαν στο συνέδριο, του συνέδρου της Κορινθίας, της Πελοποννήσου αλλά και όλης της Ελλάδας που με τίμησαν με την ψήφο τους σε μια πολύ καλή σειρά. Το ΠΑΣΟΚ με το συνέδριο αυτό ξεκινάει μια καινούρια μέρα. Θεωρώ ότι και οι υποψηφιότητες έτσι όπως τέθηκαν στο συνέδριό μας με την αποχώρηση του Προέδρου του Βαγγέλη του Βενιζέλου από τρία πολύ σημαντικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκπροσώπους και της παλαιότερης αλλά και της νεότερης γενιάς, σηματοδοτούν μέσα από την ενότητά τους την αρχή της μετεξέλιξης του ΠΑΣΟΚ σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με όρους και κανόνες, τους οποίους θα σέβονται όλοι και το οποίο θα πορευθεί με βάση τις σημερινές ανάγκες της Ελλάδας. Έτσι κι αλλιώς, τον τελευταίο καιρό έχει φανεί η σύγχυση της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, η απίστευτη δημαγωγία που είχε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα και πλέον εισερχόμαστε σε μια άλλη περίοδο. Την περίοδο του απόλυτου ρεαλισμού, η οποία πιστεύω ότι θα κυριαρχήσει. Το προηγούμενο διάστημα ο κόσμος ενέδωσε στις υποσχέσεις ενός κόμματος που υποσχόταν τα πάντα, ενώ πιστεύω ότι βαθιά ήξερε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν. Οι Ευρωπαίοι είναι ανάλγητοι, οι ίδιοι λέγαν ότι είναι σκληροί. Δεν υπήρχε όμως κανένα δείγμα ότι θα αλλάξουν συμπεριφορά. Εμείς ως Ελλάδα πρέπει να ενωθούμε. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, να αποφασίσουμε και να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα της Ελλάδας. Υποσχόμενοι πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε και κυρίως χάνοντας σε αξιοπιστία μέρα με τη μέρα, χάνοντας συμμάχους στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή ούτε υποδέμος της Ισπανίας δεν αναφέρονται σε εμάς, χάνουμε και ακυρώνουμε προσπάθειες ετών. Και είναι κρίμα για τις θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός. Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο για τους Έλληνες πολίτες που μας είχαν στηρίξει να φανταστούν τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζω όμως ότι και οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Το ΠΑΣΟΚ κυριάρχησε στις καρδιές των Ελλήνων πολιτών ως το κόμμα εκείνο το οποίο υποστήριζε τους αδύνατους της ζωής, τους μη προνομιούχους. Όταν βρέθηκε το 2009-2010 μπροστά στη χρεοκοπία της χώρας, σας θυμίζω δεν έβαλε μπροστά το κομματικό και το πολιτικό κόστος. Σήκωσε το βάρος. Και εν συνεχεία πίστευε ότι βοηθάει την Ελλάδα και το πιστεύει ακόμα και σήμερα, προσφέροντας όλη την εκμάδα των δυνάμεών του στο βωμό του να ανακάμψει η χώρα. Φυσικά δεν μπορούν τα μέλη μας να το καταλάβουν αυτό. Πιστεύω όμως ότι τώρα με ό,τι μεσολάβησε, με το ό,τι φαίνεται στην πράξη με το πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση, νομίζω ότι όλος ο ελληνικός λαός και κυρίως αυτοί οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι και έχουν καθαρή σκέψη θα καταλάβουν ότι αυτό το οποίο κάναμε ήταν προς την σωστή κατεύθυνση της χώρας και από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε μία φάση που πρέπει να στηρίζουμε μεν τις αποφάσεις, αλλά όχι να δίνουμε ανοχή σε μία κυβέρνηση η οποία πάει προς την οπισθοχώρηση της χώρας. Οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλος ο κόσμος που ενδιαφέρεται να υπάρξει και να ενδυναμωθεί ένα κόμμα το οποίο συστηματικά εδώ και 5 χρόνια λέει την αλήθεια σε ρεαλιστική βάση, εργάζεται για το μέλλον της χώρας πάνω σε ένα παραγωγικό, νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η Ελλάδα και ένα κόμμα το οποίο έδωσε πολλά και είμαι σίγουρη ότι θα δώσει και στο μέλλον. Θέλω να τους παρακαλέσω όλους να έρθουν την Κυριακή να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας από αυτούς κουβαλάει
άλλη μια ιστορία, άλλοι κουβαλάνε τη φρεσκάδα και την ζωντάνια τους. Αυτό που θα αποφασίσει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ είναι βέβαιο ότι κάτι θετικό θα βγει από αυτό. Το σίγουρο είναι ότι την επόμενη μέρα πρέπει όλοι μαζί να είναι ενωμένοι και να εργαστούμε για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την συνεχιζόμενη έντιμη αντιπολίτευση πάνω στην αλήθεια που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Σαν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και σαν μέλος Κεντρικής Επιτροπής δεν μου επιτρέπεται να πάρω θέση. Στηρίζω και ανθρώπους που έχω συνεργαστεί πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι και αυτοί με την εμπειρία τους μπορούν να προσφέρουν. Στηρίζω όμως και τη νέα γενιά που πιστεύω ότι πρέπει να βγει ενισχυμένη και να έχει δρόμο μπροστά της για να προσφέρει στα ελληνικά πράγματα και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.